αθλητισμός και παιδεία είναι πολύ κοντά. Το επόμενο θέμα μας λοιπόν έχει να κάνει με την παιδεία. Θα μιλήσουμε, καθώς πλησιάζει και ο Σεπτέμβριος, για όλες τις αλλαγές που θα έρθουν στα σχολεία. Στη σύνδεσή μας έχουμε τον κύριο Νεκτάριο Κορδί, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ομοσπονδίας Μέσης Εκπαίδευσης. Καλημέρα κύριε Κορδί, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλημέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό από καλό καιρό και από εμένα, κύριε Κορδί. Κύριε Κορδί, περιμένουμε κάποιες αλλαγές τον Σεπτέμβριο στα σχολεία. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε ποιες είναι αυτές και να τις συζητήσουμε. Κοιτάξτε, να ξεκινήσω με κάτι θετικό. Έχουμε τους διορισμούς 10.000 εκπαιδευτικών. Και είναι καλοδεχούμενοι οι διορισμοί αυτοί, διότι φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι ότι τα σχολεία μας πρέπει να έχουν μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες, και στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Παρόλα αυτά, σε λίγες μέρες, την 1η Σεπτέμβρη, τα σχολεία θα ανοίξουν με έναν απαιτούμενο αριθμό αναπληρωτών και αναπληρωτριών. Δηλαδή, η περσινή χρονιά έκλεισε με 50.000 προσλήψεις αναπληρωτών και αναπληρωτριών για να λειτουργήσουν τα σχολεία. Καταλαβαίνετε ότι αν αφαιρέσουμε τους 10.000 διορισμούς, με τους πιο ήπιους υπολογισμούς θα χρειαστούμε γύρω στους 30.000 αναπληρωτές και αναπληρώτριες για να τρέξει και η σχολική χρονιά αυτή. Και είναι προφανές ότι εμείς ζητάμε την 1η Σεπτέμβρη να ανοίξουν τα σχολεία με φυσιολογικές συνθήκες. Και στις 11 Σεπτέμβρη να δεχτούν τα παιδιά μας με όλα τα σχολεία να έχουν τους καθηγητές, τους εκπαιδευτικούς στις θέσεις τους. Κύριε Κορδί, τα κενά και το θέμα των αναπληρωτών, είστε εμπειρότατος εκπαιδευτικός, είναι ένα θέμα διαχρονικό, ένα πρόβλημα διαχρονικό. Γίνονται κατά καιρούς και πρόσφατα προωθήθηκε μια αλλαγή. Αλλά θέλω σας παρακαλώ πολύ να μου πείτε λίγο, να μου κωδικοποιήσετε τις αλλαγές που θα δουν στην καθημερινότητά τους οι μαθητές αμέσως μετά τον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Κοιτάξτε, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου που είχαμε το καλοκαίρι, υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Παράδειγμα, στη ζωή μας μπαίνει το ψηφιακό φροντιστήριο, μπαίνουν οι ψηφιακές τάξεις. Αυτή είναι μια αλλαγή που θα λέγαμε σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Εμείς και συμφωνούμε, φαντάζομαι όλοι, είμαστε υπέρ της φυσικής παρουσίας του εκπαιδευτικού στην τάξη. Εντάξει, αυτό γίνεται και επικουρικά βέβαια, δεν γίνεται προς αντικατάσταση ή υποκατάσταση. Θα σας πω, εάν αναλογιστούμε το τεράστιο δημογραφικό ζήτημα της χώρας, το οποίο έχει προφανώς φτάσει και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να είσαστε σίγουροι ότι η ψηφιακή τάξη δεν θα αφορά μόνο τη Γάβδο. Σε πολύ λίγες μέρες, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα αφορά ένα μεγάλο κομμάτι των σχολείων της χώρας. Μάλιστα, θα το δούμε αυτό, αλλά πείτε μας λιγάκι κωδικοποιημένα τις αλλαγές και θα την κάνουμε και αυτή τη συζήτηση. Ίσως θα έχουμε και κάποιες αλλαγές στην καταγραφή των απουσιών, για παράδειγμα. Ναι. Κοιτάξτε, θα έχουμε κάποιες αλλαγές στην καταγραφή των απουσιών. Πλέον η καταγραφή των απουσιών θα αφορά δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες. Αυτό γίνεται έτσι ώστε προφανώς όλοι θέλουμε να εξαλειφθεί το φαινόμενο την άνοιξη όταν πλησιάζουν οι πανελλαδικές, οι οποίες είναι το ιερό δισκοπότηρο της εκπαίδευσής μας, να πολλές φορές να γίνεται μάθημα σε άδειες τάξεις από παιδιά τα οποία έχουν δυνατότητα να κάνουν απουσίες και τα οποία προετοιμάζονται για τις εξετάσεις, τις προαγωγικές και κυρίως τις πανελλαδικές εξετάσεις. Από εκεί και πέρα θα μπει το ψηφιακό φροντιστήριο. Σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα και αυτό. Εντάξει, εμείς είμαστε της άποψης ότι το κύριο παιδαγωγικό έργο πρέπει να συντελείται στην τάξη. Να ολοκληρώσετε σιγά σιγά για να περάσουμε και στο επόμενο θέμα μας. Βεβαίως ολοκληρώνω. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχει πρόβλημα με τα σχολικά κτίρια. Όπως ξέρετε, έχουμε πλέον και κτίρια τα οποία καταστράφηκαν από την πυρκαγιά στην Αττική. Και το μεγάλο ζήτημα με το οποίο και ολοκληρώνω είναι ο αριθμός των μαθητών στην τάξη. Καταλαβαίνετε ότι είναι αδιανόητο να έχουμε 27 και 28 παιδιά στην τάξη το 2024. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Βέβαια, εγώ οφείλω να πω, για να είμαι ακριβοδίκαιος και ακριβής και επί της ουσίας, ότι ήδη και από την πλευρά των Δήμων γίνονται ενέργειες για τον έλεγχο και για όποιες συμπληρωματικές επισκευές χρειάζονται. Ταυτοχρόνως, να υπενθυμίσω επίσης
ότι τρέχουν και προγράμματα για την κτηριακή αναβάθμιση σε όλα τα παιδεία, τόσο την πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Και γνωρίζουμε βέβαια κιόλας, Γιώργο, ότι σε πολλά σχολεία μαθητές έχουν πάρει τα βιβλία από τη λήξη του προηγούμενου σχολικού έτος και πρέπει να το πούμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα μας, κύριε Κορδί, να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.